Δίχως και λυκείο έχει μείνει εδώ και 3 ημέρες το 3ο Γενικό Λύκειο Χανίων. Οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να τρώνε απ' έξω. Αυτό το πράγμα όμως ισούται με αποβολή. Και το πρόβλημα δεν είναι οι αποβολές, για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες ότι πράγματι επιβάλλονται. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα οι μαθητές του σχολείου δεν έχουν κηλικείο, την ώρα που προβλέπεται υποχρεωτικά ασίτησή τους από αυτό όσο είναι στο σχολείο. Ο Δήμος Χανίων υποστηρίζει ότι θα δρομολογήσει άμεσα τον διαγωνισμό για να αναλάβει κάποιος άλλος το κηλικείο, αλλά οι διαδικασίες δεν θα είναι γρήγορες. Όντως, στο συγκρότημα του Κουμπέ, που είναι 3ο-4ο γυμνάσιο και 3ο λύκειο του Δήμου Χανίων, από την προηγουμένη Παρασκευή, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, η κυρία εγκατέλειψε το κηλικείο. Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί που δεν μας επιτρέπουν να βιαστούμε περισσότερο, αλλά οπωσδήποτε από την ημέρα που θα βγει ο διαγωνισμός έξω, θα ανακοινωθεί στο site του Δήμου, εφημερίδες κτλ. Πρέπει να περάσει ένας μήνας για να ανοίξουν οι προσφορές. Ένα μήνα έχουν ενδιαφέρον να υποβάλουν προτάσεις. Δευτέρα ή Τρίτη θα αποκηρυχθεί. Στο μεταξύ, η αποχώρηση της μισθώτριας του κηλικείου έχει τύχει σχολιασμού. Από το Σύλλογο Μισθωτών Κηλικείων Χανίων λέγεται ότι μέχρι πρότινος στο σχολείο δεν γινόταν σωστά η επιτήρηση και οι μαθητές αγόραζαν φαγητό απ' έξω. Η συνάδελφος, μάλλον επαγγελματίας, να έχει καταγγείλει τη σύμβαση, διότι δεν τηρούταν οι κανονισμοί του διαγωνισμού. Δηλαδή, όταν λαμβάνει ένα σχολείο, υπάρχουν κάποια δεδομένα, αναλαμβάνει ένα σχολικό κηλικείο το οποίο πελάτη σου είναι οι μαθητές του σχολείου. Άρα το σχολείο πρέπει να τηρείται με μια νομοθεσία. Ποια είναι αυτή? Οι πόρτες κλείνουν στις 8 και 4 που μπαίνουν οι μαθητές και ανοίγουν όταν σχολάνουν τα παιδιά. Δυστυχώς στο συγκεκριμένο σχολείο δεν τηρόταν αυτό. Για του λόγου το αληθές, η Νέα Τηλεόραση είχε κάνει ρεπορτάζ και ο φακός είχε συλλάβει delivery να καταφτάνει σε μαθητές σε αυτό ακριβώς το λύκειο, το 3ο Γενικό Χανίων. Δεν επιτηρότανε και οι πόρτες ήταν ανοιχτά και είχε delivery με μηχανάκια από εξωτερικούς μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Υπήρχε διανομή καφέδων, σάντουιτς και διάφορα καφέδων στα σχολεία. Καφέ στα σχολεία, Παναγία μου. Από κοντινά μαγαζιά και διάφορα deal στα κάγκελα. Αυτό δεν θα γινότανε αν το σχολείο είχε επιτήρηση. Από την άλλη, η ΕΛΜΕ Χανίων είχε εκδώσει ανακοίνωση όπου υποστήριζε ότι όλα έβαιναν καλώς στο σχολείο. Όπως και να έχει όμως, την πληρώνουν τα παιδιά που δεν θα έχουν κηλικείο για τουλάχιστον ένα μήνα. Και μάλιστα αυτή η διαδικασία φέρεται αδύνατο να επιταχυνθεί. Ο νόμος δεν με στηρίζει, δεν μου δίνει κανένα παράθυρο για να μπω μέσα εγώ. Ο νόμος λέει τα κηλικεία. Δυστυχώς, πρώτη φορά τέτοιο θέμα συνέβη. Λυπούμε, διότι ξέρετε, ένα μεγάλο συγκρότημα. Οι διευθυντές των σχολείων και οι καθηγητές προσπαθούν με κάθε τρόπο να έχουν μια σωστή κίνηση μέσα στον χώρο του σχολείου, αλλά το κηλικείο δεν μπορεί να ανοίξει πιο πρώτα από ένα μήνα τουλάχιστον. Κολατσιό από τη μαμά λοιπόν.